Μια σπουδαία ποδοσφαιρική διοργάνωση που μαγνητίζει τα βλέμματα ξεκίνησε από χθες στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το 1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοφών που άνοιξε την αυλαία με μια πολύ όμορφη τελετή έναρξη. Στου αγώνε που ξεχωρίζουν για το υψηλό επίπεδο συμμετέχουν Ελλάδα, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ρωσία, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία και Ουκρανία. Οι εκπρόσωποι του παρέλασαν με τη σημαία τη χώρα του στέλνοντα μηνύματα αθλητισμού και πολιτισμού. Με τις 16 ημέρες να κυματίζουν στον αγωνιστικό χώρο, οι διοργανωτές και οι θεσμικοί φορείς αναφέρθηκαν στα μηνύματα που στέλνει αυτή η ξεχωριστή διοργάνωση. Όταν αποχώρησαν οι αποστολέ, η ομάδα από το χορόσπιτο, παρουσίασε παραδοσιακού χορού από την Κρήτη και τον Πόντο, ενώ το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου ταξίδεψε μουσικά του παρευρισκόμενου. Την αυλαία τη διοργάνωση σε αγωνιστικό επίπεδο άνοιξε η αναμέτρηση του πρώτου μήλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία, που βρήκε νικήτρια την εθνική μα ομάδα σε ένα φινάλε από Hitchcock. Στο πρώτο ημίχρονο, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα είχε πολύ καλή εμφάνιση και μια τεράστια ευκαιρία στο 29 σε σου του που πέρασε out. Στο 44, νέα και ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ όταν ο Γκαναβόγενη κερδίζει το φάουλ και στην εκτέλεσή του ο Ιβιγέν δεν μπλόκαρε την μπάλα η οποία κατέληξε τελικά στο δοκάρι. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ελλάδα συνέχισε με καλή απόδοση και δημιούργησε αρκετέ ευκαιρίε. Στο 73, ο Αδημόπουλο αποκαλεί θέση πλάσα out, ενώ στο 88 ο ίδιο παίκτη έχασε μία ακόμη ευκαιρία. Όμως το 94, ο αρχηγός της ομάδας Τρατουζιόνισάτο ανοίξε το σκορ με απευθεία εκτέλεση φάουλ, δίνοντα τη νίκη στην ελληνική ομάδα.